1743 μέρες περιμένουν επιχειρηματίες στην επιστροφή ΦΠΑ στη ΔΟΕ. Ενώ στις άλλες 29 εφορίες της χώρας η καθυστέρηση μεταφράζεται άνω των 365 ημερών. Και σε εφορίες στο νησί μας φουσκώνουν οι εκκρεμείς επιστροφές ΦΠΑ, ενώ μόνο στην εφορία του Ηρακλείου οι περιπτώσεις που έχουν σταλεί για έλεγχο είναι εκατοντάδες, ενώ για το πράσινο φως η αναμονή ξεπερνά τους 6 μήνες. Δυστυχώς, από ό,τι ξέρουμε, οι πληρωμές αυτές καθυστερούν από 6 μήνες και σε πολλές περιπτώσεις φτάνουμε και στο 1,5 και στα 2 χρόνια. Εδώ στο Ηράκλειο. Βεβαίως και στο Ηράκλειο. Το Ηράκλειο δεν διαφέρει στο θέμα των πληρωμών. Υποκλειστικά το θέμα αυτό έχει να κάνει με το θέμα των χρημάτων και ότι η κυβέρνηση έχει επιβάλει μια άτυπη στάση πληρωμών προκειμένου να έχει χρήματα στα ταμεία της και να μπορέσει να εξυπηρετήσει και όλη την υπόλοιπη κοινωνία. Στον έλεγχο έχουν περιθώριο να περαιωθούν, να ελεγχθούν στο εξάμηνο. Ναι. Τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Ενώ ζητάει τον επιχειρηματία να είναι συνεπής, το ίδιο το κράτος εκπαιδεύει τους επιχειρηματίες να μην είναι συνεπείς. Αρνητικό. Έπρεπε να έρθει πιο γρήγορα, να παίρνει ο κόσμος να κάνει τη δουλειά του. Όχι, τι να με ξενήσει. Εδώ στη χώρα του παραλόγου, τι να με ξενήσει. Αλίμονο του φουκαράδες που πληρώνουν. Αυτό μόνο. Τι από. Υπομονή και τώρα μας έχει καλά. Όσο και τις αιτίες των επιχειρηματιών, στις οποίες δεν απαιτείται έλεγχος, αυτές είναι ελάχιστες, καθώς αγγίζουν τις 50. Συνήθως εντός μηνός από την ημερομηνία που έρχεται το email, εκδίδεται η απόφαση επιστροφής και από εκεί και πέρα παίρνει το δρόμο της στο τμήμα εσόδων για να γίνει εκταμίευση. Περνάνε 2 με 3 μήνες περίπου. Περίπου τους 2 μήνες. Υπάρχουν συνάδελφοί σας που έχουν πάρει επιστροφή ΦΠΑ μέσα σε 3 ή 4 μήνες. Τα τελευταία χρόνια της κρίσης όχι. Χιλιάδες αιτήσεις επιστροφών ΦΠΑ λιμνάζουν στα συρτάρια εφοριών και δεν έχουν καθαριστεί, με συνέπεια αρκετές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας να περιμένουν μήνες για την ίσπραξη του ΦΠΑ. Σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο. Θα έπρεπε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να μπορούσαν να εξυπηρετείται ο κόσμος, αφού ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα ρευστότητος. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, οι αιτήσεις που εκκρεμούν για πάνω από 90 ημέρες αυξήθηκαν μέσα σε μία εβδομάδα στις 5.271 από 4.903 σε επίπεδο χώρας. Ενώ οι απλήρωτες αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αυξήθηκαν στα 986,766 εκατομμύρια ευρώ. Δίκαιο το κράτος. Εξαιρετικό. Μόνο 365 μέρες. Θέλει το κράτος να γυρίσει πίσω. Κακώς. 700 μέρες. Ο τελευταίος δεν είναι να κλείσει την πόρτα της εφορίας. Τελευταίος. Όσο για την επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες, τουλάχιστον 200 περιπτώσεις αγροτών εκκρεμούν στην εφορία του Ηρακλείου για τη χρήση του 2014 και παλαιότερα λόγω διαφόρων προβλημάτων. Με τους εμπλεκόμενους να έχουν ειδοποιηθεί για την τακτοποίηση των υποθέσεών τους. Οι οποίες είναι προβληματικές με την έννοια το ότι υπάρχει ασυμφωνία δεδομένων από την αίτηση επιστροφής και των δηλώσεων ή τα στοιχεία του ΠΚΠ με τις επιδοτήσεις.